ελεύθερη από εξαρτήσεις, από κηδεμονίες και συμφέροντα. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει επιφορτιστεί εκτός των άλλων κατοικώντων με τη συγκέντρωση ομάδων εργασίας για τον κατατρισμό του προγράμματος κατατομής. Στη συνέχεια εγώ και ο κύριος Φανάρας θα σας αναφέρουμε τομείς και παρακαλώ όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει σε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση και τη σύνταξη του προγράμματός μας. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει διάλογος. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία ιστορία. Πριν από μερικά χρόνια βρέθηκα σε ένα νησί ασχολούμενος με τον αθλητισμό. Συνεργάστηκα με αντιδημάρχους οι οποίοι σε αυτό το νησί ήτουσαν εξαίρετοι. Όταν φεύγαμε από το νησί αυτό με ρώτησαν, κύριε Ταλά, τι προτείνετε να φτιάξουμε στο νησί μας? Και εγώ τους απέτησα με μία λέξη: αλλάξτε το πνεύμα των κατοίκων σας. Δεν θέλετε τίποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θέλουμε και εμείς, να αλλάξουμε το πνεύμα των κατοίκων. Και ο πρώτος κύριος τομέας τον οποίο θέλουμε εμείς είναι να φτιάξουμε μία φιλική πόλη. Μπορεί να ακούγεται αστείο, μπορεί να ακούγεται σοβαρό. Πόλη πρότυπο, σύγχρονη και φιλική, στην οποία με μία ανάρτηση που έχει γίνει και στο διαδίκτυο και την έψαξα πάρα πολύ καλά και οι δημοσιογράφοι το ξέρουν γιατί έχει γίνει μία μελέτη ολόκληρη, η πόλη μας δεν είναι φιλική. Γιατί θα μου πείτε το λέτε αυτό? Η προσβασιμότητα στη Μυτιλήνη αγγίζει το 10%. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια για διπλούς, δεν υπάρχουν διαβάσεις για ανθρώπους με σωματική κινητικότητα και ούτω καθεξής. Φιλική πόλη, πολιτισμός της καθημερινότητας. Θα μου πει κάποιος τι εννοείται? Εάν περπατήσουμε μέσα στην πόλη μας, όπου και να στρέψουμε το βλέμμα μας παρακολουθούμε μία παρατυπία παύλα παρανομία. Από μία στάση ενός αυτοκινήτου παράνομα σταθμευμένου στην προκυμαία. Έλα μωρέ εγώ, εντάξει, και τι έγινε τώρα, να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, αλλά όμως δυσκολεύεις όλη την υπόλοιπη κίνηση και όλη την υπόλοιπη πόλη. Αίσθημα κοινότητος. Αγάπη πολιτών για την πόλη. Η Μυτιλήνη ανήκει σε όλους όσοι τη ζούμε, την περπατάμε και την αγαπάμε. Σκουπίδι, ο καθένας πετάει ό,τι θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει, αλλά κάνουμε κριτική μόνο για τον άλλον, όχι για τον εαυτό μας. Τουριστικό αποτέλεσμα. Δεν θα έχεις, εάν δεν έχεις δρόμους καθαρούς, πλατείες, πάρκα, που δεν φοβάται να επισκεφτεί ο επισκέπτης. Θα σταματήσω σε ένα σημείο. Έχουμε το πάρκο των παιδιών, την παιδική χαρά, το πάρκο της Αγίας Ειρήνης. Ας μου πει κάποιος αν αισθάνεται μία μητέρα ασφαλή με το παιδί της, όταν γύρω γύρω μέσα στο πάρκο κυκλοφορούν μετανάστες και κάθονται στο μπαγκάκι και κάνουν τι μέσα στην παιδική χαρά? Λιάζονται. Στην Αθήνα οι παιδικές χαρές είναι όλες περιφραγμένες. Εμείς δεν ήρθαμε για να ανακαλύψουμε τον ήλιο, τον έχουν ανακαλύψει τον ήλιο πιο πριν άλλοι. Θα εφαρμόσουμε τεχνικές.
προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών. Πρόβλημα υπάρχει με όποιον δεν σέβεται την πόλη. Όποιος επιθυμεί να είναι στην πόλη αυτή πρέπει να τη σέβεται. Και το μεταναστευτικό είναι θέμα που λύνεται με σχεδιασμό. Δεν το λύσουμε εμείς. Αλλά το κράτος δεν μπορεί να μείνει αμέτωχο. Και θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο συμβάν και θα το κρίνει ο καθένας από την άποψή του και από τη μεριά του. Έρχονται λαθρομετανάστες και κατασκηνώνουν στην πλατεία Σαφούς. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει η αστυνομία να πάει και να τους πει: κύριοι, κύριοι, απαγορεύεται, τσακιστείτε και φύγετε από εδώ. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Περιμένει τι, να ξεσηκωθεί μία μερίδα άλλων κατοίκων για να τους χαρακτηρίσει φασίστες. Αλλά δεν χαρακτηρίζονται ως κάτι άλλο οι άλλοι οι οποίοι τους βάζουν για να είναι εκεί. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω. Η ταμπέλα είναι εύκολη για να μπει. Εμείς είμαστε ότι όπου και αν προέρχονται οι πυρήνες θα πρέπει να ισχύει το ίδιο. Δεν μπορείς στο μένα να του χαϊδεύεις τα πια και στον άλλο να του βάζεις την ταμπέλα ότι είναι χρυσαυγίτης, ότι είναι φασίστας. Γιατί εγώ που είμαι εδώ και μιλάω, ούτε χρυσαυγίτης είμαι, ούτε φασίστας είμαι. Είμαι Έλληνας που υπηρέτησα 36 χρόνια τον ελληνικό στρατό, δηλαδή την πατρίδα, με έμβλημα τη σημαία μας. Σε όποιον αρέσει. Όποιον δεν του αρέσει, ας σηκωθεί και θα φύγει το νησί. Εάν αυτό είναι φασιστικό, τότε είμαι φασίστας. Παιδί, τα περισσότερα μέσα δρόμοι μέσα στην πόλη μας δεν έχουν πεζοδρόμια. Η Κερκύρας, που είναι ένας κεντρικός κομβικός δρόμος, θα σας πω εγώ, παράδειγμα που το ξέρετε όλοι, που ανεβαίνουμε προς το νεκροταφείο, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Όλοι περπατάνε στον δρόμο. Προτάσεις πολιτών. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο να απευθύνονται και να λένε το πρόβλημά τους. Και το πρόβλημά τους, αφού το πούνε, θα πρέπει να έχουν και μία απάντηση. Όχι να τους έχουμε γράψει στα παλιά μας τα παπούτσια. Και πηγαίνουμε και ρίχνουμε ένα τσιμεντάκι επειδή προσκύμεθα στον τάδε γιατί μας δίνει μερικούς ψήφους ή πάμε και κάνουμε μία κουτσοβολιά για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Το κυκλοφοριακό το επεξεργάζεται ο ταξίαρχος ο κύριος Κίτσος Θεόδωρος, το οποίο θα παρουσιαστεί κάποια στιγμή. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, δεν θα σας φάω το χρόνο εγώ. Το περιβάλλον, μια και το έχω αναλάβει εγώ, παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο η κατάληψη των δημοσίων χώρων. Είναι η αισθητική των περιοχών, τα αδέσποτα ζώα που θα γελάσουν ορισμένοι ή ορισμένες ψάχνοντας στις φιλικές πόλεις άλλων κρατών, έχουν χαρακτηριστεί παραλίες που πάνε και κάνουν μπάνιο με το σκύλο τους. Εμείς έχουμε συνηθίσει σκουπίδια, σκυλιά, γατιά, άνθρωποι να είναι στιβαγμένοι όλοι μαζί και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Πράγμα το οποίο, εάν θέλουμε να ονομαστούμε κάποια στιγμή Ευρωπαϊκή Πόλη, δεν είναι έτσι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Πολεοδομική ανάπτυξη. Πολιτισμός, αθλητισμός, εκδηλώσεις, τουρισμός. Θα ξεκινήσω από τον τουρισμό. Επειδή το έχω συζητήσει πάρα πολύ
και ασχολούμενος με τον αθλητισμό, γιατί εφέτος θα έρθει η ιστιοπλοϊκή ελληνική ομοσπονδία κάνοντας την εγκάτα και θα έρθουν πάνω από 800 αθλητές στην πόλη μας και στο Πλωμάρι ακολούθως. Θα σας πω το εξής. Ο τουρίστας για να πάει στο Μόλιβο, για να πάει στο Πλωμάρι ή για να πάει στον Πολυχρήτο στα Βατερά πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από τη Μυτιλήνη. Όταν ο τουρίστας ξέρει ότι θα φύγει από μια πόλη της Ευρώπης και θα πιάσει τη Μυτιλήνη, όταν ακούει Μυτιλήνη, στο νου του του έρχεται η λέξη μετανά. Δεν πατάει ψυχή. Αυτό έχει στο νου του. Δεν έχει σχέση με τον Μόλιβο, ο οποίος είναι πανέμορφος. Η Μυτιλήνη, που είναι ο πρώτος προορισμός, αυτός έχει σημασία. Και όσο υπάρχουν μετανάστες και λαθρομετανάστες μέσα στο νησί, η Μυτιλήνη δεν πρόκειται να αναπτυχθεί τουριστικά. Τα πολιτικά, τα πνευματικά, τα κοινωνικά θέματα, νομίζω ότι πάμε καλά. Πάντοτε το νησί, εγώ δεν είμαι Μυτιλήνιος, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, αγαπάω το νησί και λόγω του ότι αγάπησα το νησί, γιατί αγάπησα και την Μυτιλινιά και παρέμεινα εδώ, λοιπόν, θέλω η πόλη μας και το νησί μας να είναι όπως πρέπει και της αρμόζει. Και στην ιστορία της και στον πολιτισμό της και στο πνεύμα της. Μην ξεχνάμε έναν Οδυσσέα Ηλίθιο. Αθλητικοί χώροι. Και θα σταματήσω κάπου εδώ για να μην γίνω βαρετός. Πείτε μου έναν αθλητικό χώρο μέσα στη Μυτιλήνη που πάνε και παίζουν μπάσκετ τα παιδιά στο πρώτο γυμνάσιο εδώ πέρα, που μέχρι πρώτον είναι ένα τσιμέντο. Πείτε μου έναν άλλον χώρο που μπορούν να πάνε να παίξουν τα παιδιά. Πουθενά. Και θα σταματήσω σε ένα βασικό θέμα. Περιμένετε ένα ολόκληρο νησί και μια ολόκληρη πόλη στα 8 άτομα της στρατιωτικής μουσικής για να παίζουν επί μια μισή ώρα για να παρελάβει το παιδί μας και τα παιδιά σας και δεν είμαστε άξιοι, γιατί είμαστε άξιοι της μοίρας να μην έχουμε μια φιλαρμονική. Αυτή είναι όλη η ιστορία και η ιστορία της φιλαρμονικής της Μυτιλήνης. Πολιτισμός. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε στα θέματα τα οποία σας ανέλησα, εάν κάποιος ή κάποια επιθυμεί να έρθει στην ομάδα μου και να συζητήσουμε για να φτιάξουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα, ευχαρίστως, θα είναι χαρά μου.